Η εντατική ιατρική είναι ένας σχετικά νέος κλάδος που αποσκοπεί στη στήριξη των ασθενών, των οποίων η ζωή βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Η εντατική θεραπεία και η εντατική ιατρική γενικότερα μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει ως την προμετωπίδα της ιατρικής. Έχει μια διάρκεια ζωής πολύ μικρή σε σχέση με άλλες ειδικότητες, υπάρχει περίπου 50 με 60 χρόνια. Και ο σκοπός της είναι να υποστηρίξει τις ζωτικές λειτουργίες των ασθενών, των οποίων η ζωή κινδυνεύει άμεσα. Παρά τα πολλά χρήματα που ξοδεύτηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και την έρευνα που έγινε σχετικά με την κατανόηση της φυσιολογίας και της παθοφυσιολογίας της βαριάς νόσου, η θνητότητα εξακολουθεί να παραμένει απαράδεκτα υψηλή. Έτσι, ένας ασθενής ο οποίος μπαίνει στη ΜΕΘ και μένει για πολλές μέρες, έχει θνητότητα πάνω από 30 με 40%. Στο τμήμα ιατρικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης διεξάγεται μια σημαντική έρευνα με στόχο την αξιοποίηση μαθηματικών εργαλείων για την καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από τα μηχανήματα παρακολούθησης των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η δική μας άποψη είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε γενικότερα την φυσιολογία και την παθοφυσιολογία της βαριάς νόσου πρέπει κάπως να αλλάξει. Και αυτό που κάνουμε είναι να δούμε τον οργανισμό σε ένα πολύπλοκο σύστημα, όπου έχουμε διάφορες παραμέτρους που μετράμε, με τη μόνη διαφορά ότι τις μετράμε σε πραγματικό χρόνο και βλέπουμε το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κάτι που υπάρχει στη τεχνολογία δεν μας αφήνει το περιθώριο. Και μέσα από την αλληλεπίδραση αυτών των μεταβλητών και με τη χρήση διαφόρων τεχνικών μαθηματικών που μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν την πληροφορία που υπάρχει μέσα στα σήματα, που δεν τη βλέπει διαφορετικά ο κλινικός γιατρός, να μπορέσουμε να κάνουμε όσο πιο έγκαιρες γίνεται βραχυχρόνιας προβλέψεις, όπως για παράδειγμα η αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα ενός ασθενή ή η πιθανότητα ανάπτυξης σεπτικού σόκων ενός ασθενή που αναπτύσσει πυρετό. Η έρευνα αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ιατρική έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω της ύπαρξης πάρα πολύ μεγάλης πολλών δεδομένων και πληροφορίες τα οποία προκύπτουν από τις καινούργιες τεχνολογίες, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα αφενός μεν να μπορούμε να καταγράφουμε βιωσήματα και βιοπαραμέτρους τις οποίες δεν μπορούσαμε πριν από καιρό και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφετέρου δε, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή η έκρηξη στην τεχνολογία είναι ότι έχουμε πια μία διατομεακή φύση η οποία έχει μπει μέσα στην ιατρική. Γιατί, διότι ο γιατρός πρέπει να συνεργάζεται πια και με τους ανθρώπους που έρχονται από την πληροφορική ή από τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή από τη βιολογία, για να πούμε κάποιες επιστήμες οι οποίες συνεργάζονται. Η έρευνα εστιάζει στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που ενδέχεται να σχετίζονται με διάφορες πιθανές επιπλοκές κατά την οσιλία στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τις αναλύσεις αυτές μπορούμε να δούμε κατά πόσο μπορείς να προβλέψεις, για παράδειγμα, την πρόγνωση ενός ασθενή που είναι σεπτικός, χάρη στο γεγονός ότι παίρνεις καθημερινά σήματα από τον ασθενή με μεγάλη συχνότητα, τουλάχιστον μία τιμή το δευτερόλεπτο, και με ανάλογες τεχνικές να δεις ποιος είναι ο τόνος του συμπαθητικού, για παράδειγμα, ή του παρασυμπαθητικού συστήματος πάνω στην καρδιά. Και γνωρίζουμε ότι αυτές οι μεταβολές αντανακλούν την ανοσολογική απάντηση σε μεγάλο βαθμό του οργανισμού. Και ως γνωστόν, το πιο σημαντικό πρόβλημα στους βαρέους πάνω ασθενείς είναι η υπερβολική ή η μη υπερβολική, ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα η υπολειμματική, η πολυπόμενη απάντηση, ανοσολογική απάντηση του οργανισμού στο στρες. Και έτσι έμεσα μπορούμε να έχουμε ένα ανοσολογικό προφίλ, αν θέλετε, του ασθενή, μέσα από τη μελέτη του αυτόνομου νευρικού συστήματος, χάρη στις τεχνικές που χρησιμοποιούμε. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η προσπάθεια έγκαιρης πρόβλεψης της νευρολογικής έκβασης ασθενών με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση, όπου μπορούμε να δούμε κατά πόσο επηρεάζεται η αλληλεπίδραση του κυκλοφορικού συστήματος, για παράδειγμα, και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, προκειμένου να προβλέψουμε όσο γίνεται πιο έγκαιρα και αξιόπιστα την νευρολογική έκβαση, γιατί αυτοί οι ασθενείς έχουν βαριές και μακροχρόνιες αναπηρίες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η αποδέσμευση από το μηχανικό αρισμό, καθώς η μακροχρόνια παραμονή ενός ασθενή στον αναπνευστήρα έχει πάρα πολλές επιπλοκές, οπότε χρειαζόμαστε αξιόπιστους δείκτες έγκαιρης πρόβλεψης
ότι ο ασθενής που θα αποδεσμευθεί από τον αναπνευστήρα, θα αποδιασωληνωθεί, θα παραμείνει εκτός αναπνευστήρα και δεν θα ξαναχρειαστεί, για παράδειγμα, να μπει στο μηχανικό ορισμό. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με το θέμα της περιφερικής θερμοκρασίας και κατά πόσο η ανάλυση περιφερικής θερμοκρασίας μπορεί να μας δείξει το τι συμβαίνει σε επίπεδο μικροκυκλοφορίας, δηλαδή ροής του αίματος σε καθαρά περιφερικό, κυταρικό ή ιστικό επίπεδο. Αποτελεσματικότερη ανάλυση των δεδομένων ισοδυναμεί και με πιο έγκαιρη διάγνωση ενδεχόμενων επιπλοκών. Στη δικιά μας περίπτωση, στην εντατική, αν και όχι μόνο, αλλά η εντατική όμως είναι ένα ιδιαίτερο περιβάλλον όπου περιμένουμε να εξελίσσει, περιμένουμε δυναμικά φαινόμενα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση χρησιμοποιούμε τις θεωρίες πολυπλοκότητας τόσο για τον καρδιακό ρυθμό, όσο και για τον αναπνευστικό ρυθμό, αλλά ακόμα και για τη θερμοκρασία. Για σήματα για τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να έχουμε συνεχείς καταγραφές. Στη θεωρία πολυπλοκότητας, κάποιοι από τους δείκτες που θεωρούμε χρήσιμους και έχει επιβεβαιωθεί η χρησιμότητά τους στις μελέτες μας, είναι το fractal dimension, δηλαδή η διάσταση fractal του σήματος, που δείχνει ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά αυτομοιότητας αυτής της κυματομορφής. Είναι η εντροπία δείγματος, ένα χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με το κατά πόσο η κυματομορφή μας είναι προβλέψιμη, δηλαδή έχοντας προηγούμενα κομμάτια της κυματομορφής μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η επόμενη συμπεριφορά. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι οι κλίμακες στις οποίες λαμβάνουν χώρα τα διάφορα δυναμικά φαινόμενα. Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της έρευνας επιτρέπουν αισιοδοξία. Υπάρχοντα δεδομένα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, καθώς ήδη με τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών, της συνεχούς καταγραφής δεδομένων δηλαδή από τα μόνιτος σε ασθενείς εντατικής θεραπείας, έχει αποδειχθεί με δύο μεγάλες μελέτες στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφενός μια μείωση της θνητότητας της τάξης του 20-25% σε νεογνά που έπασχαν από σύψη, αφετέρου έγκαιρη πρόληψη και πρόβλεψη ανάδειξης λίμωξης σε αιματολογικούς ασθενείς πριν καν εκδηλώσουν κλινική εικόνα της νόσου. Η έρευνα έχει αποσπάσει διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Οι σημαντικότερες διακρίσεις προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, η οποία βραβεύει συστηματικά κάθε χρόνο τα καλύτερα ερευνητικά πρωτόκολλα. Η πρώτη διάκριση έγινε το 2007 και αφορούσε θέματα αιμοδυναμικής, δηλαδή θέματα του κυκλοφορικού συστήματος. Η επόμενη διάκριση, πάλι από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, έγινε το 2009 και αφορούσε την μελέτη μας σχετικά με το αναπνευστικό σύστημα και την έγκαιρη πρόβλεψη αποδέσμευσης από τον μηχανικό ορισμό. Και η τρίτη και σημαντικότερη, κατά την άποψή μου, διάκριση προήλθε από την Ολλανδική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας. Και είχε να κάνει με την ανάλυση της θερμοκρασίας σε συμπτικούς ασθενείς, προκειμένου να αναπτύξουμε έγκαιρα μοντέλα πρόγνωσης ανάπτυξης συμπτικού σοκ. Περαιτέρω επιστημονική έρευνα, αλλά και ανάπτυξη προγνωστικών εργαλείων για τα άτομα που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, βρίσκονται ανάμεσα στους επόμενους στόχους. Όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι που μπορεί να πει κάποιος. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, αυτό που κάνουμε τώρα στη Γαλλία είναι να μελετήσουμε τις 24 ώρες μεταβολές διαφόρων βιολογικών παραμέτρων, αυτό που λέμε κυρκαδιανούς ρυθμούς, δηλαδή περίπου 24 ώρες, όπως τις θερμοκρασίες και διαφόρων άλλων ορμονών, προκειμένου να δούμε κατά πόσο η σύψη επηρεάζει αυτές τις μεταβλητές και κατά πόσο μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως ένα είδος προγνωστικού δείκτη για την εξέλιξη των ασθενών που εμφανίζουν συμπτικό σοκ. Σαν πιο μακροπρόθεσμο στόχο, θα έλεγα, και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως της Ατζέντα 2020, να αναπτύξουμε βάσεις δεδομένων που θα περιλαμβάνουν σήματα ασθενών, τα οποία θα είναι σε μια πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης από πολλούς ερευνητές και μηχανικούς, προκειμένου να αναπτυχθούν μέσω διαδικτύου εργαλεία ανάλυσης, αλγόριθμοι ανάλυσης, που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην πιο ουσιαστική και πιο εις βάθος και κατανόηση της παθοφυσιολογίας, αλλά και ανάπτυξης προγνωστικών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό, και διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, έχουν αναπτυχθεί διάφορες εταιρείες τύπου τεχνοβλαστών, όπως για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου μπορούν διάφοροι ερευνητές να τεστάρουν μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να πουλήσουν, αν θέλετε, την τεχνογνωσία αυτή, είτε στη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα γίνεται με μεγάλες εταιρείες στη Βόρεια Αμερική, που μπορούν να κάνουν από μακριά, δηλαδή στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής, ανάλυση των σημάτων και ανάπτυξη προγνωστικών εργαλείων για διάφορες κατηγορίες ασθενών που νοσηλεύουν τις μονάδες της θεραπείας. Έτσι αυτό θα βοηθήσει και τις διοικήσεις των νοσοκομείων για να έχουν πιο ποσοτικοποιημένους, αν θέλετε, δείκτες
και τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και φυσικότερα την ίδια την κοινωνία και τον ίδιο τον ασθενή, καθώς πάντα ο σκοπός παραμένει η μείωση της θνητότητας του ασθενή και κατά τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ, αλλά και γενικότερα.